και να πάρουμε τα λεφτά. Το ίδιο θέλετε κι εσείς. Το χρέος, το έχετε πει κι εσείς ότι είναι θέμα εθνικής προτεραιότητας. Ο κ. Μητσοτάκης το είχε δηλώσει την άλλη φορά. Την έξοδο στις αγορές, κι εσείς τι θέλετε. Τη σταθεροποίηση της κατάστασης, κι εσείς το επιδιώκετε. Την ανάπτυξη για τη χώρα και τις επενδύσεις, κι εσείς το θέλετε και το επιδιώκετε. Δεν αντιλαμβάνομαι προς τι κριτική. Πείτε αντιπολίτευση. Όχι. Θα μου πείτε ναι, εντάξει. Όχι, αντιπολίτευση. Δεν είναι. Αλλά είναι ότι βλέπουμε από διαφορετική οπτική τα πράγματα, κύριε Λυριτζή. Δηλαδή. Η οπτική της Νέας Δημοκρατίας είναι μια σταθερή οπτική που δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη θέση σας, αν είναι κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Διαχρονικά αυτή η παράταξη που λέγεται Νέα Δημοκρατία, στην οποία ανήκω και θεωρώ τιμή μου που ανήκω, γιατί επιβεβαιώνεται και διαχρονικά και η θέση της και η απόψη της και η ιδεολογική της αντίληψη για τα πράγματα, έχει μια σταθερή στόχευση. Την ευρωπαϊκή, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και στο επίκεντρο πάντα, στο επίκεντρο της ιδεολογίας και του πυρήνα της φιλοσοφίας Νέας Δημοκρατίας είναι η στήριξη του ανθρώπου. Ναι. Αυτή είναι η ιδεολογία μας, αυτό είναι το προφίλ μας, αυτό είναι που πιστεύουμε. Παρεκκλίνατε τις ιδεολογίες σας με τον 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Δεν είναι έτσι. Δεν νομίζω ότι ήθελε η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει ανέργους. Δεν το ήθελε, αλλά τα προγράμματα που ακολουθήσαμε και οδήγησαν. Η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας είχε επιπτώσεις. Και χτύπησε και επιβεβαιώνεται σήμερα ως αποτέλεσμα της κρίσης, χτύπησε τον πιο αδύναμο κρίκο. Διότι στο όνομα των εργαζομένων έγινε το μεγαλύτερο έγκλημα εναντίον των εργαζομένων. Η αγορά εργασίας ήταν μια αγορά παροχημένη, με στρεβλώσεις, με παθογένειες, με βάρη, δεκαετίες τώρα. Και, τώρα είναι καλά, και όταν δηλαδή χτύπησε η κρίση, για ακούστε με λίγο, ακούστε με, μην γυρίζουμε στο λαϊκισμό, γιατί αυτά πληρώνουμε σήμερα. Καλά. Κύριε Λυριτζή, με 300, όταν γυρίσαμε, μισθό, όταν, γυρίζει, όταν χτύπησε η κρίση, για ακούστε λίγο, γιατί θα σας πω και στο χρέος λίγο, για την κυβέρνηση. Ελάτε, ναι, όταν χτύπησε η κρίση, χτύπησε τον πιο αδύναμο κρίκο, που ήταν η αγορά εργασίας. Και την πλήρωσαν οι αδύναμοι και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Εάν είχαν γίνει μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, δεν θα περνούσε το 20% η ανεργία. Και αν δεν είχαμε κάνει από το 10 έως το 12 όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, η ανεργία θα ήταν γατζωμένη στο 30% και δεν θα έπεφτε παρακάτω. Άρα αποδεικνύεται ότι κάναμε λάθη ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα στη χώρα, παρασυρμένη από μια αριστερή αντίληψη που σήμερα κατέρευσε πλήρως. Και βλέπετε και ένα ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την κολοτούμπα τη μία μετά την άλλη. Αλλά πού ασκούμε την κριτική? Για δέστε σήμερα. Είμαστε λίγες μέρες πριν την κρίσιμη συνάντηση του Eurogroup. Υπάρχει πρόταση από την κυβέρνηση? Δυστυχώς δεν υπάρχει πρόταση. Δεν υπάρχει πρόταση. Υπάρχει ένα συνοθήλευμα, ένα γενικό και αόριστο, που έρχεται να πει ότι ελάτε εδώ, ό,τι μας δώσετε θα το πάρουμε. Γιατί είναι στο χέρι. Λέει, διέψευσε. Μπορεί η κυβέρνηση να επιβάλλει πρόταση τώρα. Μπορεί να διαφωνείτε, αλλά δεν λέει αυτό. Δεν επιβάλλει η κυβέρνηση. Αλλά λέτε εσείς, αλλά ο κύριος Λίτζης. Όχι, λέω και αυτό. Ακούστε το ίδιο. Βεβαίως μπορεί να επιβάλλει πρόταση. Εάν είναι αξιόπιστη, εάν είναι σοβαρή, εάν τη λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Από το 12 την περιμένουμε αυτή την αξιόπιστη. Δεν έχει έρθει. Κάνετε λάθος. Λοιπόν, κάνετε λάθος. Γιατί? Κάνετε λάθος. Ξεχνάμε κάποια πράγματα, γιατί πιάνουμε το νήμα από τη μέση και μιλάμε από το νήμα από τη μέση και μετά. Για να σκεφτούμε τι έγινε το 2012. Στην παγκόσμια οικονομική ιστορία, το μεγαλύτερο κούραμα χρέους. Το είπαμε αυτό. Όχι, θα το ξαναπούμε. Θα το ξαναπούμε. 100 δισεκατομμύρια το Μάιο του 2012, 30 δισεκατομμύρια με τον Σαμαρά, 100 με τον Παπαδήμο. 130 δισεκατομμύρια. Και έγινε και αλλαγή στο προφίλ. Μειώσαμε τους στόχους από τα 16. Δεν λέει κανείς όχι, αλλά τα ταμεία μας έχουν μείνει χωρίς μία. Καταραίουν. Τους κόψαν τα λεφτά τότε με το PSI, να το πούμε γι' αυτό. Όχι. Δεν συμφωνώ. Δεν κόψαν τα λεφτά από τα ταμεία. Το PSI και η επίπτωση. Δεν την πλήρωσαν μικρομολογείο, όχι. Δεν ξεχνάμε και αυτά, ρε παιδιά. Είπαμε ναι, μπράβο στο PSI που έκανε αυτό το καλό, μας έκοψε 100 δις, αλλά είχαμε και επιπτώσεις. Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Προσέξτε, το PSI δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Το ξέρουμε που ανήκει. Πού είμαστε σήμερα? Είμαστε σε μια κατάσταση που πρέπει να κοιτάμε την κοινωνία και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το PSI και η επίπτωση στα ασφαλιστικά ταμεία, και μιλάτε με ένα πρώην υπουργό, ναι, ο οποίος διετέλεσε και είδε τα θέματα τα συγκεκριμένα, ήταν της τάξης των 12 δις. Από τα οποία τα 8 δις επέστρεψαν μέσα από την επαναγορά ομολόγων. Μάλιστα. Άρα, αν δεν γινόταν το PSI, δεν θα υπήρχε σύνταξη σήμερα. Mm-hmm. Κερδίσαμε 130 δις και συζητάμε για τα 4 δις. Αυτή είναι η κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Επειδή την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει επιχειρήματα. Και πού είμαστε σήμερα? Είμαστε μπροστά σε μια τραγική πραγματικότητα. Κουβέντα όμως, κύριε Βρούτση, μου επιτρέπετε. Να ολοκληρώσω. Παρά ότι συνέβη. Μισό λεπτό, γιατί έχει μια σημασία. Παρά το ότι συνέβη. Εμείς περάσαμε μια ολόκληρη. Μέχρι σήμερα. Δεν βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ από όλη την ιστορία. Με τρεις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών. Τα έχουμε φορτωθεί ακάρο λεφτά ως χρέος στην πλάτη μας. Και έχουμε ακόμα πρόβλημα. Λεφτά στην αγορά δεν πέφτουν από τις τράπεζες. Διότι έχουν πρόβλημα οι τράπεζες.
Λοιπόν, με τρεις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών, χρειαζόμενες, δεν λέει κανείς όχι, δεν μπορούσαν να καταρρεύσουν τα τραπεζικά ιδρύματα, θα έχει καταστραφεί το σύμπαν. Λοιπόν, ένα αυτό. Με βαρύτατα μέτρα σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις κλάσεις, σε όλα τα επίπεδα, με περικοπές, σε μισθούς, συντάξεις κτλ. Φορολογήσεις, αλλαγές διαρθρωτικές μεγάλες και από εσάς και από ό,τι τους δω. Η τελευταία μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή, επειδή συζητάμε για αυτόν, είναι το ασφαλιστικό. Το οποίο πάει κατά διαόλου. Κυριολεκτικά. Και το λένε όλοι. Λοιπόν, και μου λέτε τώρα ότι. Καλά. Ότι όλο αυτό το πρόγραμμα πάει καλά, α πούμε. Και ότι φταίει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ή φταίξα κάποια λάθη πιο πριν. Κάτι δεν πάει καλά. Βεβαίως και δεν πάει καλά. Βεβαίως και δεν πάει καλά. Εάν συμφωνήσουμε, γιατί τώρα μου κάνετε μία αντιστροφή στο χρόνο και με αναγκάζετε να κάνω από την αρχή τοποθέτηση. Όχι, να μην κάνετε. Λοιπόν, παραδεχόμαστε ότι υπήρχαν λάθη διαχρονικά. Η Ελλάδα μπήκε σε μία δημεσονομική προσαρμογή. Το 2014 υπήρξε ισορροπία. Και ανέλαβε τότε το λαϊκίστικο μόρφωμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, κάτω από παραδοχές και από υποσχέσεις ασύλληπτες. Ασύλληπτες. Σκίζω μνημόνια, συσάφεια, χρέος. Το χρέος το οποίο θα το κοβόταν. Αν θεωρεί ότι θα όχι, δεν λέω για εσάς. Για το ΣΥΡΙΖΑ λέω τα ψέματα τα οποία λέγανε την περίοδο εκείνη. Τι συνέβη το πρώτο εξάμεινο. Το λέτε εσείς γιατί. Τι έγινε στο πρώτο εξάμεινο. Γιατί η πολιτική αντιπαράθεση δεν μου αρέσει να φτιάξει κατάσταση. Ναι, αλλά με διακόπτετε τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Γιώργο. Δεν θα μου αρέσει να χαρακτηρίζουμε μόρφωμα την ελληνική κυβέρνηση. Διεκδικεί το ρόλο του πρώην υπουργού, αλλά έτσι, δηλαδή. Δεν μιλάμε μόνοι μας. Είναι κρίμα. Στο σπίτι μας μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε. Είναι κρίμα, πραγματικά. Το πώς μπορούμε να αξιολογούμε μια κυβέρνηση είναι από τα αποτελέσματά της. Αλλά κύριε Μπάρκα, μην με διακόψετε. Το κάνετε συνεχώς και είχατε το χρόνο να μιλήσετε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λέω λοιπόν το εξής. Ήμασταν στην περίπτωση του 2014. Το 2014 η οικονομία είχε μπει σε μια ισορροπία. Οι δείκτες δημοσιονομικής προοπτικής για την ανάπτυξη ήταν συγκεκριμένοι, 2,5-3,5. Η ανεργία αποκλιμακωνόταν με μεγάλη ταχύτητα. Όλα αυτά ανετράψαν λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Μην το ξεχνάμε. 86 δις είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Τα χρέη και το προφίλ το είχαμε φτιάξει. Το προφίλ είχε από 16 δις, οι τόκοι πήγαν στα 5,5. Και η συμφωνία του 12 παρέμενε σε εκκρεμότητα. Βεβαίως είναι και ευθύνη των εταίρων. Και ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, η γραβάτα του κυρίου Τσίπρα. Όταν με είδατε και γέλασα πριν, εγώ προκαλώ το γέλιο ή ο πρωθυπουργός που έβαζε τη γραβάτα στα δημοσιογραφικά θεωρία της Βουλής και στη συνέχεια κρύφτηκε και δεν είπε τίποτα γι' αυτό. Ή ότι ο κύριος Τσακαλώτος με διαρροή μέσα στην κοινοβουλευτική του ομάδα λέει μακάρι να υπάρχει μια απλή δήλωση. Το διέψευσε. Μια δήλωση. Το διέψευσε. Το διέψευσε. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια. Από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει αυτό. Καταρχάς δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Με συγχωρείτε να σας πω, κύριε Βούτση. Όταν πάρετε το χρόνο. Ή όταν μετά χθες βλέπετε την απόλυτη γελιοποίηση μιας κυβέρνησης η οποία να λέει σε επίσημο επίπεδο ότι τα μέτρα που παρά τα ψηφίσαμε, εάν δεν πάρουμε το χρέος, δεν θα τα εφαρμόσουμε. Μετά να λέει άλλα πράγματα. Είναι η κυβέρνηση, έχουμε μια κυβέρνηση μετεωρολογικό δελτίο. Κάθε μέρα το μαξί μου βγάζει και ένα δελτίο καιρού ή προθέσεων. Και κλείνω. Κλείνω για να απαντήσω. Θα απαντήσω με το δικό μου κλείσιμο, κύριε Λιριτζή, γιατί θα σα πω το εξή. Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή γίνεται μία προσπάθεια για την οικονομία στην οποία η Νέα Δημοκρατία δείχνει και την εθνική της συμπεριφορά και τη σοβαρότητά της απέναντι στους στόχους που θέτουμε ως κοινωνία και οικονομία. Όμως, την ίδια στιγμή που συντελούνται αυτά τα πράγματα στην οικονομία, με πλήρη κατάρρευση όλων των στόχων, με ευθύνη της κυβέρνησης, απ' την άλλη μεριά περνάει απαρατήρητο κάτι πολύ σοβαρότερο, που εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρότερο από την οικονομία. Θεσμική και αξιακή παρακμή. Για κοιτάξτε τι γίνεται. Δύο πράγματα θα σας πω. Το πρώτο, το σοβαρότερο. Παιδεία. Διαλύουν την παιδεία, την επαναφέρουν στο μεσαίωνα του 80 με την επαναφορά του ασύλου, τότε που χτίζανε τους καθηγητές με τούβλα. Μάλιστα. Αυτό θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, κλείνω. Καταραίει η αυτοδίκηση. Η αυτοδίκηση την οποία έχω υπηρετήσει 20 χρόνια είναι αντιρρήτρια της δημοκρατίας. Και προσπαθούν να φέρουν, επειδή δεν την ελέγχουν, την απλή αναλογική. Δηλαδή την ακυβερνησία στους Δήμους. Πλήρη διάλυση του κράτους. Αυτή είναι η αξιακή και θεσμική παρακμή. Το δηλητήριο στην κοινωνία που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που το θεωρώ πολύ πιο σοβαρό από όλα τα υπόλοιπα. Η απλή αναλογική είναι δηλητήριο. Τι θα κάνουμε. Στους Δήμους. Η άμεση δημοκρατία είναι δηλητήριο. Πώς θα γίνει. Δημοκρατία είναι δηλητήριο για τον κύριο Βρούτση. Είναι μια δημοκρατία που αντιλαμβάνετε εσείς διαμέσου της λαοκρατίας. Βεβαίως και είναι δηλητήριο. Η επιβολή εγκαθέτων στους Δήμους. Με γενικούς γραμματείς βεβαίως και είναι δηλητήριο. Μην εξαντλείτε το διάλογο με δύο ανθρώπους. Βλέπετε τη λέξη δημοκρατία και στρίβεται. Κύριε Λιχούδη, εγώ, εσείς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα. Να μας πει ο κύριος Λιπούδης, λοιπόν, κύριε Λιπούδη, εσείς τι βλέπετε για την αξιολόγηση. Και τι θέλετε να γίνει. Καταρχήν, ναι, αυτά που θα πω εγώ ή που μπορώ να πω εγώ είναι λίγο πιο δύσκολα. Οι συνάδελφοι μου εδώ έχουν πιο εύκολο ρόλο. Για παρά το ότι βρίσκονται στην ανάγκη να διατυπώσουν σοβαρές, σαφείς προτάσεις. Διότι ο Μενένας υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική και καλά κάνει, mm-hmm. παρά το ότι δεν είναι πολύ εύκολο να την υπερασπιστεί κάποιος. Δεν είναι πολύ υπερασπίσιμο. Ο δε κύριος Βρούτσης ασκεί μια αντιπολίτευση την οποία, η οποία λογικά βασίζεται σε μια σειρά επιχειρημάτων, γιατί μπορεί να τα έχει. Ναι. Πολύ δύσκολο όμως θα ξεφύγει από το ερώτημα και είσαστε εσείς σήμερα κυβέρνηση πια, πόσο διαφορετικό θα ήταν το πολιτικό σχέδιο που θα κατάσταση. Για όλους ισχύει αυτό το ερώτημα. Και για εσάς μπορεί για να τους πάντες ισχύει. Αν σας καλέσουν και εσάς για... να πάτε σε μια κυβέρνηση, θα κάνετε. Οικονομία, για τους πάντες ισχύει. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Και πολύ περισσότερο για τους πρωταγωνιστές. Αυτό εννοώ. Σωστό. Λέω για μένα σωστό. Είναι πιο δύσκολο το... ναι. μια απάντηση στο θέμα, διότι πρέπει να είμαι λίγο ακριβής και σχολα... να κάνω τα σχόλιά μου όσο μπορώ πιο υπεύθυνα. Μάλιστα, με αυτή την έννοια. Για πάμε. Ελάτε λοιπόν. Εγώ λοιπόν λέω ότι νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Υποστηρίζω ότι ουδής σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διατυπώσει άλλη εκτίμηση από το ότι η κυβέρνηση θα πάει για να αποδεχθεί την πρόταση που θα τις κάνουν οι δανειστές. Είναι απολύτως βέβαιο. Απολύτως βέβαιο ότι αυτά που ήδη έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα. Μα είναι απολύτως βέβαιο, διότι όλο το κλίμα που διαμορφώνεται είναι αυτό. Εγώ διαβάζω προσεκτικά, ναι. γιατί παρακολουθώ και την εσωτερική ζωή του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. για λόγους πολλούς και γνωστούς, την παρακολουθώ. Διάβασα πολύ προσεκτικά το πολιτικό κλίμα της χθεσινής πολιτικής γραμματείας στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα κομματικό θεσμικό όργανο που συνήθως είναι πιο μπροστά και πιο προχωρημένο στην κριτική από ότι είναι το κυβερνητικό επιτελείο. Και εκεί το κλίμα είναι, παιδιά, να τελειώνουμε, να δούμε τι θα γίνει, διότι η χώρα βυθίζεται. Επειδή έρχεται λοιπόν ο σκληρός Ιούλιος, η δόση είναι υποχρεωτική το να έρθει. Το είπαν και οι Γερμανοί. Μας ξέρουν καλύτερα από εμάς. Άρα η αποδοχή της πρότασης που θα καταθέσουν οι δανειστές είναι βέβαιο, άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου, θα γίνει αποδεκτή. Θα μου πείτε γιατί όλο το προηγούμενο. Τότε γιατί πάμε εκεί, δεν μας θέλουν. Γιατί όλο το προηγούμενο. Κύριε οικονόμου, απολύτως ότι το πρόβλημα δεν είναι αν κάνει καλή ή κακή διαπραγμάτευση η κυβέρνηση ή αν είναι αφελής. Πιστεύω ότι τόσο κακοί διαπραγματευτές όσο εμφανίζονται δεν είναι. Ναι. Και τόσο αφελής όσο εμφανίζονται δεν είναι. Απλώς είμαι απολύτως βέβαιος ότι η κυβέρνηση διαμορφώνει δύο πολιτικές παρουσίες. Γιατί? Μία έξω για να συνεννοηθεί με τους δανειστές και μία εδώ για να συνεννοηθεί με το ακροατήριο. Σας λέω, ξέροντας την πολιτική ψυχολογία του χώρου. Προφανώς. Και χωρίς να. Δεν το λέω αντιπολιτευτικά, αντιπαραθετικά, ούτε επιθετικά. Είναι σαφές ότι όταν ο κ. Τσίπρας λέει ετοιμάζομαι να βγω έξω, θα γυρίζω με γραβάτα, το λέει για να ακούσουν οι βουλευτές. Αλλά η πραγματικότητα δεν αναλάζει, κύριε Λιπούδη. Γιατί να κάνεις αυτή την πολιτική που λέτε, που κι εγώ την κατανοώ. Είναι μια ανάγκη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και εσωτερικά. Όμως σε διαψεύδει πραγματικότητα. Συμφωνώ, πραγματικότητα και λέει αυτό. Συμφωνώ απολύτως και γι' αυτό λέω. Και γι' αυτό λέω ότι και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τις προοπτικές του, αν θέλετε, και για μια εικόνα πρώτη φορά κυβέρνηση αριστερά στον τόπο, θα έπρεπε να είναι σαφώς περισσότερο ρεαλιστές, πιο προσγειωμένοι και κυρίως πιο ουσιαστικά ειλικρινείς απέναντι στο πρόβλημα. Γιατί για να το δούμε λίγο από μια άλλη σκοπιά. Ναι. Έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει: μπήκα σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, έχοντας πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί την προηγούμενη περίοδο, με υπεραπόδοση. Κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν έχει σημασία, υπεραπόδοση. Λοιπόν, και επομένως πάω σε αυτή τη διαπραγμάτευση έχοντας κάποια όπλα στα χέρια μου. Ότι το πράγμα πάει καλά. Ακούει και τους εταίρους και τις λένε από την άλλη πλευρά: ναι, ρε παιδιά, εντάξει, μπράβο, πετύχατε και τους στόχους, έχετε κάνει και αλλαγές. Διάβαζα τον ΟΣΑ προχτές, μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στην Ελλάδα. Άκουγα τους Γάλλους παραπροχτές, τόσες αλλαγές δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ κτλ. Διαρθρωτικού χαρακτήρα λέω. Πολύ ωραία. Μέσα από την κουβέντα καταλήγει σε αυτό που κατέληξε και ψήφισε τελικά. Δηλαδή είναι OK και σε σχέση με την πίεση που έχει δεχτεί για τα μέτρα. Και παίρνει αυτό το πακέτο μέτρων και μετά το 18, κάνοντας πίσω στα αρχικά της: εγώ δεν ψηφίζω τίποτα μετά το 18 και ότι δεν μπορούμε να προαποφασίζουμε κτλ. Δηλαδή κάνει βήματα πίσω ρεαλιστικοποίησης της πολιτικής της, που θα λέγατε κι εσείς, και κλείνει τη συμφωνία με συμφωνία μέσα στη συμφωνία ότι αυτό γίνεται γιατί το ζητάει το ΔΝΤ, το οποίο πρέπει να μπει στο πρόγραμμα και να πάρουμε την ιστορία του χρέους. Και πάει στην επόμενη φάση, και η επόμενη φάση είναι αυτό που υπέστη η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη περίοδο. Μάγκες δεν γίνεται τώρα γιατί έχουμε εκλογές. Κύριε Λυριζή, να σας πω κάτι.
Γιατί είναι κακό να επιμένει λοιπόν η ελληνική πλευρά, εγώ λέω η ελληνική πλευρά, όχι η κυβέρνηση, και να λέει παιδιά κάναμε, κάντε το. Στοιχειώδης ρεαλισμός, εάν έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε και έχετε δίκιο, είναι να μη σηκώσεις ψηλά αυτό που δεν μπορείς να πάρεις. Το χρέος και κυρίως να μην το σηκώσει με την απίστευτη διατύπωση. Στη Βουλή, ότι εγώ εάν δεν το πάρω, δεν θα εφαρμόσω τα μέτρα. Αυτό πάει στη διπλή γλώσσα αυτό, που λέτε. Αυτό ναι, σημαίνει αλλά... ότι δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Ναι. Και να σας πω και κάτι, εγώ παρακολουθώ επίσης ποιες είναι οι πιο σοβαρές και οι πιο ρεαλιστικές φωνές σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης. Εγώ διάβασα χτες τις δηλώσεις, τη συνέντευξη μάλλον του Τσακαλώτου. Ναι. Τελευταία. Ναι. Ο οποίος λέει ότι όσον αφορά το χρέος, όχι απλώς δεν επιδιώκουμε ρύθμιση τώρα. Όχι απλώς δεν θέλουμε αναφορά στη ρύθμιση, αλλά θέλουμε μια αναφορά που να λέει ότι θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Εάν μας το πούν αυτό, στοιχειώδως αυτό, θα ακούσουν οι ενδεχόμενοι επενδυτές και κάπως θα σκεφτούν ότι σοβαροποιείται, γίνεται πιο κανονική η κατάσταση αυτό, στην Ελλάδα. Όχι, είναι χθεσινή συνέντευξη. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, τι έγινε. Συγγνώμη, κύριε Μπάρκα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν λέμε για τη διαρροή. Δεν λέω για τη διαρροή. Λέω για τη χθεσινή συνέντευξη του στη Χάντζ Μπλαντζ. Το λέω χτες, σήμερα το πρωί τη διάβασα, είναι χτες ισχύει. Λέει ακριβώς αυτό, με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και ρεαλισμό. Εγώ θέλω να πάω να πάρουμε τη δόση, να μπούμε στη διαδικασία εξομάλυνσης και από εκεί και πέρα το χρέος. Δεν θέλω να το ρυθμίσουν τώρα, ούτε να μου πούνε καν αρχή ρύθμισης του. Ναι. Θέλω να μου πούνε ότι θα το ξαναδούμε τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Και να κλείσουμε τη διαδικασία. Είναι διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση. Αν λοιπόν, στην παραμονή της απόφασης. Επιδεικνύεις το ρεαλισμό, γιατί βρε άνθρωπέ μου έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό να απαντήσει ο κύριος Μπάρκας. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άρα λέτε ότι η κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη από εδώ και πέρα στην πραγματικότητα. Αν πάμε με αυτή τη λογική που λέμε τώρα. Εγώ νομίζω ότι αν μπούμε σε μια λογική σχετικού λέω εγώ, δεν λέω απόλυτου, γιατί πάντα θα υπάρχει η διαχείριση κυβερνητική από άλλη σκοπιά και για το εσωτερικό ακροατήριο. Στοιχειώδους ρεαλισμού μπορούμε να δούμε κάπως να ανοίγεται η διαδικασία. Έχει κανένα νόημα καμιά σύσκεψη, καμιά επαφή, καμιά πολιτική στόχαση? Εγώ είμαι θερμός υποστηρικτής και το ξέρετε εδώ και χρόνια της ανάγκης μεγάλων συνενέσεων και συνεννοήσεων. Δεν είμαι από τους αρνητές αυτών των προτάσεων. Αλλά θέλω να είμαστε και συνεννοημένοι. Η πρόταση ελάτε να τα βρούμε δεν γίνεται όταν είμαστε μπροστά στο αδιέξοδο. Το έχουμε δημιουργήσει με τη δική μας πολιτική και την ώρα της κατραπαγιάς και της καρπαζάς. Λέμε ελάτε παιδιά, τη φάτε κι εσείς. Δεν είναι συνέννηση. Κύριε Μπάρκα, ελάτε. Ο προσδιορισμός που γίνεται για το χρέος και σε αυτά που είπε ο κ. Λυκούδης, πάνω σε αυτά που είπε ο κ. Λυκούδης, νομίζω ότι και η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Τι ζητάει η ελληνική πλευρά όσον αφορά αυτό? Ζητάει πρώτον να προσδιοριστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ληφθούν για την ελάνθρωση του ελληνικού χρέους πάνω στην απόφαση του περσινού Eurogroup του Μαΐου του 2016 που λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να πληρώνει πάνω από το 15% του ΑΕΠ της για το χρέος. Ένα. Δύο. Τα μέτρα έτσι ώστε όλες οι πλευρές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ΙΕΚΟΥΤΟΥ να βγάλουν μια έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Μάλιστα. Και αυτό που θα οδηγήσει, αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη. Αυτά είναι τα οποία η ελληνική από την πρώτη στιγμή έχει πει, ζητάει για το χρέος. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι τουλάχιστον η απόφαση του Eurogroup του 2016 που μιλάει για το 15% και το γεγονός ότι όλες οι πλευρές, πολλές μάλλον από τις πλευρές, λένε ότι πρέπει κάτι να γίνει με το ελληνικό χρέος πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι βοηθητικός παράγοντας στο να βγούμε μια και καλή από την κρίση. Ολοκληρώνω. Είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να κλείσει αξιολόγηση και δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το έχει πει σε συνέντευξή του και σε παρουσία του. Δεν είναι παρανοιχίδα ο αντιπρόεδρος. Ο αντιπρόεδρος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την άποψή μου είναι πρόεδρος, αλλά είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι σημαντικό να το λέει θεσμικός παράγοντας της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν θέλει να κλείσει αξιολόγηση. Ένα. Okay. Δύο. Είναι, κατά την άποψή μου, πολιτικό άλμα το γεγονός ότι διαμέσου του κ. Βρούτση αναγνωρίζει το πολιτικό σύστημα των προηγουμένων ετών, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ότι έχουν κάνει λάθη. Είναι δύο κόμματα που κυβέρνησαν 40 χρόνια τον τόπο. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Όχι. Το αναγνώρισε. Λέω ότι το αναγνώρισε.
Μέχρι πρώτη ώρα δεν το κάνανε. Πού θα ήμασταν κιόλα. Κύριε Βρούτση, ελάτε ένα λεπτό καθένα να κλείσουμε. Πάντω, κύριε Βρούτση, μια και το έθεσε ο κύριο Μπάρκα να το συγκεκριμενοποιήσετε κι εσεί για να ξέρουμε την τοποθέτηση. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή ζητάει εκλογέ, είναι στην άποψη stop τώρα τις διαπραγματεύσεις και οποιαδήποτε απόφαση να κάνουμε εκλογές και θα τα αποφασίζουμε όλα μετά ή όχι? Το αίτημα για εκλογές είναι διαχρονικό για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τουλάχιστον βλέπουμε ότι έχει κάποια αποτελέσματα. Υπάρχει παντού κατάρρευση. Η χώρα μας χάνει την αξιοπιστία της, το διεθνής της κύρος και είναι της ανάπτυξης. Λέμε, να κλείσει ή να μην κλείσει η αξιολόγηση. Βεβαίως να κλείσει. Να κλείσει. Και να κλείσουν και να ελοπιάσουμε όλους τους τρόπους. Καλά, εντάξει, ο αντιπρόεδρος. Εγώ ξέρω τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο αντιπρόεδρος τι είναι? Δεν ενδιαφέρει τι λέει ο αντιπρόεδρος. Εμείς δεν είμαστε σίγουροι. Η κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που λέει ο Βρούτσης. Ακούστε, γιατί λέει ο αντιπρόεδρος. Τώρα δεν ξέρω. Να μιλήσει για τη Νέα Δημοκρατία. Ο αντιπρόεδρος δεν είναι αυτό. Αφήστε τον αντιπρόεδρο να τα πει μόνο. Για πάρτε μια εικόνα μπροστά σα. Αυτό πάτε εκεί. Ναι. Είμαι στο τραπέζι Δεκέμβριο του 2014 με την Τρόικα. Ναι. Απέναντί μου έχω την Τρόικα. Και συζητάμε να κλείσει αξιολόγηση. Ναι. Η Μέρκελ χαρτούμενη για το ασφαλιστικό 310 εκατομμύρια που έγινε 10 δις μετά. Ναι. Τα 310 εκατομμύρια, 10 δισεκατομμύρια που έγινε. Ήταν ένα δίσκοτο. Όχι, ναι. Η παρεμβάση στο ασφαλιστικό. Ναι. Το 800 έως 1 δις του Μέρκελ χαρτούμενη, 310 ήταν για το ασφαλιστικό. Ωραία. Και την ώρα που συζητούσαμε έρχεται η δήλωση καμένου Τσίπρα. Μη διανοηθείτε να κλείσετε την αξιολόγηση. Ναι. Θα τα σκίσουμε όλα την επόμενη μέρα. Τώρα, εκείνες οι εποχές. Έρχεται άλλη αφίσα. Μην πληρώσει ο κόσμος διόδια, μην πληρώσει εισφορές, μην πληρώσει φόρους. Ναι. Αυτό είναι το λαϊκιστικό μόρφωμα που είπα πριν. Μάλιστα. Αυτοί υπονόμευσαν την εθνική προσπάθεια. Και κλείνω με τη λέξη μια ανάπτυξη. Κουβέντα για να δούμε μια κουβέντα για την ανάπτυξη. Ναι. Πιστεύει κανένας που είναι κοινή ο στόπος. Οτιδήποτε καλό για την πατρίδα. Εμείς θέτουμε την πατρίδα και την Ελλάδα πάνω από το κόμμα. Μάλιστα. Παίρνουμε το χρέος, το προφίλ. Θα γίνει κάποια στιγμή, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θα γίνει με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά. Ας πούμε ότι γίνεται. Όλους. Πιστεύετε ότι αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη ταυτόχρονα για την ανάπτυξη? Πιστεύω ως οικονομολόγος και άνθρωπος που βλέπω και παρακολουθώ τα πράγματα πως όχι. Η ανάπτυξη είναι ένας γενικότερος όρος που θέλει και τα άλλα πράγματα να τρέχουν. Όταν ακούνε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ξεψηφίσω τα μέτρα, άρα πάει για σύγκρουση με την Ευρώπη. Όταν λένε υπουργός θα γκρεμίσω τα διόδια. Και όταν βλέπουν στο ελληνικό να προβάλλει η αρχαιολογική υπηρεσία και 50 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κατάγομαι από μια περιοχή τουριστική, να έρχονται με τροπολογία να λένε ελεύθερο κάμπινγκ απέναντι στα οργανωμένα ξενοδοχεία, όταν χύνουν υδρότα οι ξενοδόχοι και οι άνθρωποι που σήμερα αγωνίζουν για τον τουρισμό, να τους προβάλλουν το όραμα του ελεύθερου κάμπινγκ. Αυτό λέγεται συνοθήλευμα απόψεων. Κύριε Λυκούδη, ελάτε. Τώρα τελειώνει η συζήτηση. Δεν έχουμε χρόνο για την παραθέση. Πρέπει να πάει η κυβέρνηση με σοβαρότητα και ευθύνη και ρεαλισμό στο Eurogroup και να κλείσει το ζήτημα. Να γυρίσει πίσω από τη συμφωνία, δεν έχουμε. Ή διαβάζω το ότι ενδεχομένως μπορεί να σκεφτεί να πάει στο Συμβούλιο Αρχηγών και να ξαναδεί το θέμα σε δεύτερο επίπεδο και πολιτικό. Ως απειλή. Έχω την εντύπωση ότι κάνει λάθος. Διότι στο επίπεδο των αρχηγών είναι σκληρότερο το κλίμα. Και τα θέματα που τίθενται είναι σε πολύ ευρύτερη βάση. Παραμονήσει όχι της χώρας στον κύκλο των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι πολύ χειρότερα. Όποιοι νομίζουν ότι αν πολιτικοποιήσουν το θέμα και το δούνε με τους αρχηγούς των κρατών... Κύριε Λυκούδη, νομίζω ότι έχουμε τελειώσει με τη συζήτηση για την παραμονή της χώρας. Δηλαδή, μην χρησιμοποιείτε επιχειρήματα κυρίως της Νέας Δημοκρατίας. Τον άκουσα τον παρόλο. Άκουσες τι είπαμε, συγχωρείς πάρα πολύ. Είπα ότι μπορεί να σκεφτεί η κυβέρνηση ότι δεν τα αφήνω τώρα να πάω να τελείσω σε πολιτικό επίπεδο με τους αρχηγούς των Ευρωπαϊκών. Εάν λέω το πει, δεν γράφτηκε πρώτη φορά, με συγχωρείς. Σπύρο, δεν λέει αυτό η κυβέρνηση. Μα όλα τα ρεπορτάζ λένε ότι αν δεν τα βρει, θα πάει σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Για ποιου λόγου όμω, ενδεχομένω κάποιε πλευρέ στο Eurogroup να θέλουν παραπάνω χρόνο. Εγώ έκανα μία παραδείγμα, κύριε Μπάρκα. Συγγνώμη, ισχύει η θέση του κυρίου Τσίπρα, κύριε Μπάρκα, ότι θα ψηφίσετε τα μέτρα. Συγγνώμη, δηλαδή. Το ισχύει αυτό. Το είπε στη γραμματεία. Ισχύει λοιπόν ότι θα ψηφίσετε τα μέτρα. Εγώ δεν θέλω, κύριε Λυριτζή, το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτούμε τώρα να κάνουμε το συμβουλάτορα στην κυβέρνηση. Ναι. Θα δει τι θα κάνει. Λέω ότι με βάση την εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα, όταν σκέφτεται η κυβέρνηση να πάει να λύσω το θέμα σε επίπεδο αρχηγών κρατών, το κλίμα είναι σκληρότερο. Τελειώσαμε, κύριε. Ισχύει. Πάμε σε διάλειμμα. Σας ευχαριστούμε για τους τρεις. Καλημέρα σας. Διάλειμμα, εμείς ερχόμαστε.